Τι άλλο θα ακούσουμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Τι άλλο θα ακούσουμε? Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε. Θέλετε δραχμή, θέλετε ευρώ, θέλετε δημοψήφισμα, θέλετε ιωνί ευρώ, θέλετε ένα νόμισμα που στη μία πλευρά θα έχει δραχμή και στη άλλη θα έχει ευρώ? Δεν ξέρετε ότι δεν είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ η έξοδος από την Ευρωζώνη? Δεν το γνωρίζετε ότι καταθέτει πρόγραμμα και αλλαγής της Ευρωζώνης και αλλαγής της Ευρώπης? Δεν τα γνωρίζετε αυτά? Πρόκειται περί τριχοτόμησης, και όταν μιλάμε για το νόμισμα μιας χώρας, έτσι, δεν μπορούμε να εμφανιζόμαστε τριχοτομημένοι. Κάποιοι εδώ σε αυτή την αίθουσα, και πρώτα απ' όλα εσείς, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να μάθετε τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει με σιωπή των αμνών. Τα κόμματα δεν είναι κοπάδι. Οι απόψεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του νομίσματος και η φράση του Γιάννη Δραγασάκη για προσφυγή στο λαό προκάλεσαν σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στο Γιάννη Στουρνάρα και βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενώ η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών ότι το νόμισμα της χώρας είναι τα ιερά και τα όσια επικρίθηκε με σφοδρότητα από τον Μανώλη Γλέζο. Να μου πείτε πού ο Δραγασάκης μίλησε για δημοψήφισμα με ερώτημα την επιλογή ανάμεσα στη δραχμή ευρώ? Αν μου πείτε το διάβασα τις εφημερίδες, θα σας απαντήσω ότι οι εφημερίδες μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν. Διαβάσατε όλο τον τύπο σήμερα και τα χθεσινά blogs λένε ακριβώς αυτό. Και είπατε την έκφραση whatever it takes. Άρα, ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν κρίνει απόψεις, κατασκευάζει απόψεις. Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι η ιερά και όσια είναι το χρήμα και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου? Δεν είναι δυνατόν να, μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, να αναχθεί ως αξίωμα ότι ιερά και όσια είναι το χρήμα? Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση του Γιάννη Μιλιού στο Βήμα FM ότι αν η Ευρώπη δεν δεχτεί τη διαπραγμάτευση που θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πληρωθούν ομόλογα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ΕΚΟΤΟΥ, προκάλεσε νέο κύκλο σύγκρουσης, με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι οδηγεί τη χώρα στον Brexit. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτή την κατάσταση να μην την δεχτούν προς συζήτηση. Αν δεν είναι, εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δεν θα πληρωθούν αυτά τα... θα καθυστερήσει η πληρωμή των... πληρωμών. Δεν θα είναι προστάσεις πληρωμών, θα είναι μια καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων. Αυτό σημαίνει default, κατάπτωση όλων των αξιογράφων του ελληνικού δημοσίου, διακοπή της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Eurosystem, υποβάθμιση όλων των ελληνικών εταιριών και πιθανότατα διακοπή όλων των χρηματοδοτήσεων της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εξήγησε ότι αυτό που προτείνει σημαίνει Brexit. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου κόβεται στις εξετάσεις του μαθήματος δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ λόγω πλημελούς προετοιμασίας.